Θα συνεχίσουμε άλλη μία Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε εδώ. Τελειώνουμε. Και θα τελειώνουμε. Τώρα δεν ξέρω αν μήπως λοιπόν κάποιος που θα έχει γραμματώσουμε μπορεί στις επόμενες, στο εξής. Σε επόμενες Τετάρτες, μετά το πέρας. Μετά το πέρας, εγώ κάθε Τετάρτη θα είμαι εδώ 7:30. Όσοι παίρνουν τραπεζάκι με το υλικό τους και συνήθεια. Άρα, εμένα και σήμερα φτάνουμε σε ένα κεφάλαιο που τα μονόλεπτα του οποίου είναι πάντοτε ένας γρίφος. Τώρα, ως προς την περιγραφή, το χαρτί καλύτερας ποιότητας, έτσι το χαρακτήρισε ο Κωνσταντινίδης και πάει λέγοντας έξω ότι με ενδιαφέρον ότι δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ήταν πει κατωτέρας ποιότητας. Έχουμε ένα χαρτί το οποίο βεβαίως δεν είναι τόσο καλό όσο τα προηγούμενα, αλλά να αρχίσουμε και προβαίνουμε σε χαρακτηρισμός του χαρτιού και με ενθουσιασμό. Και επί τη βάση αυτού κατατάσσουμε, θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Η έκδοση έγινε πάλι με πήλημα, δηλαδή με τη μαλακή μέθοδο και το πεντάλεπτο αυτής της εκδόσεως σε ασφράγιστη μορφή είναι από τα σπανιότερα ειδικά γραμματώσιμα. Τώρα, θα δούμε την κάθε αξία χωριστά, ξεκινώντας με τα μονόλεπτα. Πώς θα... Να δούμε τώρα, εντάξει, για το μονόλεπτο. Πιέστε την προηγούμενη, σε παρακαλώ. Εκεί που λέγεται τα χαρτιά. Λοιπόν, το μονόλεπτο, τώρα θα σταθώ λίγο στο μονόλεπτο, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι πράγματι το χαρτί το οποίο είναι κάπως σκούρο. Αλλά δεν είναι εύκολο να το διακρίνεις. Και μάλιστα πρόσφατα εμφανίστηκε στο φιλοτελικό προσκήνιο ένα μονόλεπτο, ως μονόλεπτο του 1871, σε έντονα κίτρινο χαρτί, το οποίο όμως δεν ήταν. Περισσότερο προσομοίαζε στην έκδοση την τελευταία του 1886, που όντως έχει ένα σπανιότατο μονόλεπτο σε κίτρινο χαρτί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλει προσοχή. Ένα σπάνιος χρωματισμός, χρωματική ποικιλία θα έλεγα, είναι το λεγόμενο μελιτζανί στα μονόλεπτα. Το δίλεπτο, και αυτό δύσκολα κανείς μπορεί να το διακρίνει. Λένε ότι το χαρτί είναι έντονα χρωματισμένο, ότι είναι σκούρο και άλλα πολλά, αλλά αν δεν το δει πάνω σε επιστολή, εν πάση περιπτώσει με μια ασφαλή χρονολογία, και να το αντιδιαστεί, δηλαδή να το αποκλείσει από τα επόμενα και τα προηγούμενα, δεν θα μπορέσει ποτέ να πει με βεβαιότητα, μάλλον να το κατατάξει με βεβαιότητα σε αυτή την έκδοση, διότι είναι οι εμπορικοί κατάλογοι το έχουν ως ιδιαίτερος ακριβό γραμματώσιμο. Λοιπόν, το 20λεπτό, το 10λεπτό είναι των προηγουμένων εκδόσεων, δεν παίζει εδώ όπως λέμε. Στο 20λεπτό έχουμε μια πολύ μεγάλη χρωματική ποικιλία, την οποία θα τη δούμε μία προς μία. Επίσης, μια πολύ μεγάλη χρωματική ποικιλία έχουμε στο 40λεπτό, το οποίο ξεκινάει από το κίτρινο, το λεμονί, για να καταλήξει στο κόκκινο, στο σολφερίνο. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τις εικόνες των επιμέρους αξιών. Πάμε στα μονόλεπτα. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα μονόλεπτο του 1871 και αν το είχαμε στη φυσική του κατάσταση και βλέπαμε ότι ήταν όντως το μελιτζανί, θα μπορούσαμε να το πούμε με βεβαιότητα. Τούτο εδώ
είναι από τη συλλογή μου, το οποίο το πηγαινοφέρνω. Από τις καθαρισμένες πλάκες στα Καστανοκόκκινα μονόλεπτα του 71. Το πηγαινοφέρνω διότι το μόνο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε κανείς να πει να βοηθήσει ώστε να καταταγεί στα μονόλεπτα του 71 είναι η σφραγίδα. Αλλά από την άλλη μεριά τα μονόλεπτα του 71 έχουν συμπαγές μετάλλιο. Αυτό δεν έχει. Έχει επίσης κάτι ακαθαρισίες ανάμεσα στα γένια. Αυτά με τον καθαρισμό των πλακών είχαν φύγει. Είναι ένα προβληματικό γραμματόσημο, γι' αυτό το έχω σε ένα κλασεράκι. Η σφραγίδα είναι πατρά, όχι. Θύβα. Θύρα. Θύβα. Αυτή είναι θύρα η σφραγίδα. Το έχω σε ένα κλασεράκι 20 χρόνια τώρα και το πηγαίνω φέρω. Εδώ βλέπετε και το όντως το χαρτί είναι κάπως σκούρο εδώ. Αλλά δεν είναι κίτρινο. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό σε αυτά τα γραμματόσημα είναι ότι τα γένια εδώ είναι ξυρισμένα, αλλά δεν έχουν απολύξεις. Εδώ βλέπετε μία μακρύτερη, μία κοντύτερη. Και εδώ το ίδιο. Θα σας δείξω, αμέσως μετά θα σας δείξω ένα το οποίο έχω, να το δείτε πώς είναι στην πραγματικότητα. Πάμε στην επόμενη αξία. Τα αντίλεπτα έχουν μέσα μία σαρκόχρωμη απόχρωση. Σαρκόχρωμη δηλαδή ροντίζει το χρώμα. Και μάλιστα ένα εξ αυτών, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, υπάρχει πολύ κοντά σε αυτή την απόχρωση ένα αντίλεπτο προσωρινό επιμελημένο, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Αλλά βέβαια, το να μπορέσει να διακρίνεις το μεν από το δε, θέλει γερό μάτι και, εν πάση περιπτώσει, να έχει δει κανείς, να έχει μια οπτική αντίληψη, να έχει δει κανείς πάρα πολλά για να πει αυτό είναι εκεί και όχι εκεί. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, είχε βρεθεί μια μεγάλη παρτίδα με χαριστικές σφραγίδες στην Κέρκυρα. Και κυκλοφορούν άφθονα αυτά σε τετράδες. Μπορείτε εδώ να δείτε αυτά τα αντίλεπτα. Μάλιστα το ένα εξ αυτών μια τετράδα έχει αυτή τη χαριστική σφραγίδα για την οποία σας είπα. Και το δείγμα ενός μονολέπτου, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι μονόλεπτο του 1871. Μπορούμε να το περιφέρουμε και στο μεταξύ συνεχίζουμε για να πάμε στην επόμενη αξία. Η επόμενη αξία είναι το πεντάλεπτο, για το οποίο σας είπα εν προηγούμενη ότι ασφαλίστο είναι από τα πιο δύσκολα ελληνικά γραμματόσημα. Ασφαλίστο. Έχει διάφορες αποχρώσεις. Τώρα, κοιτάξτε. Το καταλαβαίνει κανείς, έχει ένα χαρακτηριστικό. Αυτό είναι μονόλεπτο οριστικών εκδόσεων, το δεξί. Πάμε μετά στο μονόλεπτο καθαρισμένων πλακών, το οποίο πλέον έχει αρχίσει να γίνεται παχύτερο από τη χρήση. Όσο βλέπουμε αυτό, οριστικών εκδόσεων, παχύτερες καθαρισμένες πλάκες και πάμε στο 71. Ο αριθμός είναι επίσης παχύς. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, γιατί να μην το πει κανείς ότι είναι το καθαρισμένο πλακών. Όταν το γυρίσει ανάποδα έχει μια διαφάνεια. Αυτό είναι η ειδοποιώση διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Τι είναι το ειδοποιώσιμο. Φέρνει το εικόνα. Ναι. Το χαρτί δεν ήταν πιο χοντρός από αυτό που λέγανε. Παρόλα αυτά έχει διαφάνεια. Γι' αυτό σας είπα ότι τα περικατοτέρας και όχι το σχάρτη είχαν κανείς τα
τα αντιλαμβάνεται με τη σύνταξη, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται με τη σύνταξη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του πενταλέπτου, των εκδόσεων 71, το οποίο το αντιδιαστέλει από τα προηγούμενα. Επίσης το πεντάλεπτο καθαρισμό πλακώνει. Είναι εξίσου σπάνιο. Αλλά το άλλο είναι, υπάρχει μια αναλογία, δηλαδή, αν αυτό δεν ξέρω πώς το έχουμε εγώ εκεί κατάλληλα, πάντως, που το δω, είναι πολύ ακριβώς. Και αυτή είναι η διαφορά. Να ρωτήσω κάτι, η διαφάνεια είναι μόνο για το πεντάλεπτο ή θα δούμε και στις άλλες τιμές που βοηθάνε από μετά την ισχύ. Αυτό, η διαφάνεια είναι για να ξεχωρίσεις το μένα από το δε. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πεντάλεπτο, με παχύς αριθμούς ελέγχου. Και λες τώρα αυτό που θα το βάλω, στο 71 ή στις καταλήγμενες πλάκες. Εάν έχει διαφάνεια, θα το βάλεις στις 71. Εάν όχι, θα το πάρεις καταλήγμενες πλάκες. Πού στέκει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, μπορεί να υπάρξουν και σε άλλα γραμματόσημα, αλλά έχει κάποια ζήτηματα ηλίας χαρτίου. Δεν είναι ηλιάζο χαρακτηριστικό, το οποίο θα το ξεχωρίσει από κάτι άλλο. Εδώ έχουμε, εντάξει τώρα εδώ έχουμε, υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο δεν έχει λυθεί. Και επειδή είναι λίγα τα γραμματόσημα αυτά, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, εάν αυτό το γραμματόσημο είναι σε εκδόσεις οριστικές, ή αν είναι, ανήκει στο 71, διότι κατά σύντοση, και αυτά τα οποία θεωρούνται ότι είναι των οριστικών εκδόσεων και αυτά τα οποία θεωρούνται ότι είναι τις εκδόσεις 71-72 φέρνουν τη σφραγίδα του ταχυδρομικού γραφείου Πειραιός. Ένα φίλο δηλαδή κυκλοφόρησε στον Πειραιά και δεν ξέρουμε πότε. Διότι δεν έχουμε άλλο συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι που κάπως βοηθάει. Αλλά το πηγαίνω, ναι, και έχω ένα τέτοιο στη συλλογή και το πηγαίνω φέρνω. Δηλαδή, για να δούμε τι θέλω, μπορείς να είναι στα 2-3, μπορείς να είναι στα 2-3, δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Απ' την άλλη μεριά, αυτό νομίζω, σε ένα πολύ σπάνιο γραμματόσημο. Δεν θα το έλεγα εκουσιώδες, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια σειρά αξιολόγηση θα έλεγα ότι είναι δευτερεύον, εφόσον υπάρχει αυτή η δυσκολία. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο. Θα δούμε αυτός. Παραμορφωμένα. Με ατοπισμένος αριθμός. Αυτό δεν το είχε ο Κόντρος. Απλώς έχει μια φωτογραφία, μάλλον από την Φιλοτέλεια. Ναι, ποιος είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω είχα ένα τέτοιο, αλλά δεν βρήκα. Έχω κρατήσει τα φύλλα, αλλά δεν... Εδώ ακριβώς, τέτοια συμβαίνουν, βέβαια σε 5 λεπτά, είναι δύσκολο. Καλά είναι, δεν είναι το καλύτερο. Πόσα λεπτά, λοιπόν, στα 20 λεπτά έχουμε μια πολύ μεγάλη σωματική γάμα. Φτάνουμε από τούτο εδώ, το οποίο είναι ανοιχτό πλανητίανο, για να πάμε σε ένα βαθύχρωμο μπλε. Θα σας δείξω εγώ ένα φύλλο με διάφορους χρωματισμούς, το οποίο θα περιφέρουμε, και μέσα εδώ έχει και γραμματόσημα με οξυδωμένες γωνίες, ένα ή δύο, τα οποία το αφήνω να τα διακρίνετε εσείς. Και αυτό να το περιφέρουμε. Επίσης, εδώ έχουμε χρωματική ποικιλία στους αριθμούς ελέγχου, τόσο στο αρμάτου φυσικά.
Αλλά έτσι είναι, πρέπει να ανάψει το φως. Δεν θα δει. Αυτά. Δεν θέλει φως. Δεν θέλει φως. Για παρακάτω τι έχει. Το χαρακτηριστικό αυτή τη εκδόση είναι οι διαρρυθμοί, οι οποίοι είναι πλατείς. Δηλαδή αρχίζει και το 2 και το 0 από την πολύτη χρήση. Είναι όπως λέγανε οι παλαιοί κατάλογοι, πεπλατισμένοι. Έχουν ξεχυλώσει. Και φυσικά έχουμε μπορεί ορισμένοι καλοσχηματισμένοι αριθμοί να μπερδευτούν με αριθμούς ελέγχου προηγουμένους εκδόσεις και δει τις εκδόσεις των 27 του 67 που επίσης έχουν καλοσχηματισμένους αριθμούς. Κοιτάξτε, εδώ τώρα, οι αριθμοί ελέγχου. Βλέπετε όμως ότι αυτός είναι έντονα σκούρος. Αυτό είναι λιγάκι πιο ανοιχτό. Είναι προβληματικό το προγραμματίσμα. Βλέπετε εδώ, το 0 έχει και ένα σπάσιμο. Το οποίο εδώ απουσιάζει. Πέραν δηλαδή της διαφορετικής. Και έχουμε και τέτοιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σφάλμα. Και μάλιστα, νομίζω αυτό το είχαν βαφτίσει τώρα στα σφάλματα τυχών, αν κάνω λάθος. Είχε μπει σε μια δημοπρασία του Βαλινού πριν από λίγα χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι και μετατοπισμένοι και άνεσα. Εδώ είναι το 02. Ανεστραμμένο το κουβέντο, σε τρεις θέσεις τώρα. Μια ποικιλία χαρτιού. Βλέπετε οι αριθμοί ελέγχου, ανεξαρτήτως του χρώματός των, είναι όλοι ξεχυλωμένοι, πεπλατισμένοι. Πάμε παραπέρα. Εδώ είναι μισοπέδι. Μετατοπισμένοι, δηλαδή ελαφρώς μετατοπισμένοι προς τα κάστρα, δεν είναι τίποτα. Εδώ πάνω, θα δείτε, έχει αφήσει το πίσω μέρος ενός φίλου και έχει αφήσει ένα ίχνος του αριθμού. Αυτό το δικαίωμα, δεν τώρα είναι τις φωτογραφίες. Μάλλον φωτογραφίες είναι. Του γραμματός είναι. Εδώ είναι το διαχωριστικό πλακείο. Αυτά δεν είναι σημαντικά σφάλματα. Τώρα διαχωριστικά πλακεία, πάει περιπτώσει ένα πλακείο. Και εδώ είναι ανισόπεδη. Τώρα, φτάνουμε στο 40 λεπτό. Εδώ έχουμε διάφορες αποχρώσεις. Όπως σας είπα, ξεκινάνε από το κίτρινο και φτάνουν στο σορφερίνο. Ο Θανάσης Πανός, ο φίλος μου, έχει ένα 40 λεπτό, το οποίο είναι λεμονί. Και έχει μια τεράστια χρωματική κάμπη. Το σορφερίνο είναι πλέον το γνωστό. 140 διαφορετικούς χρωματισμούς. Από το λεμονί... Μόνο το 40 λεπτό. Μόνο το 40 λεπτό. Και φτάνει μέσα το σορφερίνο, αλλά όχι σορφερίνο. Είναι δηλαδή πολύ πολύ κοντά, αλλά δεν είναι. Το σορφερίνο έχει μια έτσι αστεία ιστορία. Κάποιος μέγας συλλέκτης, Μακαρίτης πλέον, έκανε, απέκτησε το σορφερίνο στα εθισμάς του βιού. Μέχρι λοιπόν να τα αποκτήσει, έβαζε ένα που ήταν ροδίσιο. Και η επιγραφή από κάτω ήταν σορφερίνο τέρ. Μια σακλαμάρα και μισή. Αλλά πάει. Που μας δείξει. Λοιπόν, για να έχουμε εδώ,
Εδώ έχουμε, αν δεν αμαθώ, με 12 ή 13 κομμάτια γνωστά. 13. Ένα εξ αυτών είναι σε φάκελο. Είναι εδώ, ναι, δεν ξέρουμε σε τι νοσχέδια βρίσκεται. Λένε ότι το πήρε κάποια τράπεζα ή κάποιο το είχε πάσει πτώση ή φυσικό πρόσωπο ως στοιχείο αποταμίευσης. Υπάρχει ένα επίσης σε απόκομα, το οποίο ήταν στα χέρια ενός Άγγλου εμπόρου του Συνόπλου και τα υπόλοιπα τα οποία είναι ως επιτοπής των αθλίας καταστάσεων. Είναι ελαττωματικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γνωστό σαν Σολφερίνο από το 1900 τόσο. Και από τη μάχη του Σολφερίνο. Γιατί το είδα. Ναι, όχι. Γνωστό σαν Σολφερίνο. Γιατί το είδα να πουλιέται στα αγγλικά περιοδικά, α πούμε, το 1917. Κοιτάξτε, ακριβώς. 17 λίρες. Ακριβώς. Ήταν τότε ο μισθός της τράπεζας ήταν 3 λίρες. Αλλά αυτό απέκτησε υπεραξία. Ή αξία σκέτο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή στη δεκαετία του 50 ήταν γραμματός αξίας ορισμένων εκατοντάδων λιρών Αγγλίας. Όχι χρυσών, λιρών Αγγλίας. Τα τελευταία φορά που πουλήθηκε νομίζω ήταν. Ο μετά έγινε βεβαίως από ό,τι μάθαμε διαπραγμάτευση διαζώσεις μεταξύ ενδιαφερομένων. Δεν πουλήθηκε. Ναι, δεν πουλήθηκε. Ο Καραμίτσος που το είχε βγάλει τώρα τελευταία, από ό,τι ήταν πέρσι. Πρόπερσι. Δεν πουλήθηκε. Πουλήθηκε στην ενδιαφερόμενη. Πουλήθηκε το πέρα κατ' ιδία. Κατ' ιδία. Τώρα τι πληρώσε ο Θεός ψυχή. Ένα κομμένο. Ναι, υπάρχουν με το όνομα περίπου φράζει ένα θρύλο. Είναι 13 γνωστά. Μπορώ να σας αναφέρω άλλα γραμματικά που είναι πολύ λιγότερο από αυτά. Και εντούτοις δεν κάνουν άλλο παράδειγμα κάτι εδώ. Ο ψεύτης σας φράγει. Ο ψεύτης λέει και 300 ή το πεντάλεπτο που σας είπα πριν το 1971-1972. Είναι λιγότερα προς τα να πας πω σε αυτό φέρνει το βαρύτυπο όνομα Σολφερίνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε σφάγματα. Έχουμε το δικό σαράγια. Αυτό ήταν γνωστό. Έχει μια ιστορία. Και όλοι το θεωρούσαμε πλαστό. Μέχρι ότου Μάλιστα, μέσα στην καλή χαρά, διότι ανακάλυψε αυτό τον αριθμό, αυτού του σχήματος, τον 4, σε ένα φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως και σου λέει ότι προφανώς κάτι είχε συμβεί, τους έλειπε, έπεσε το στοιχείο και το χτυπήσανε συνεχεία με ένα στοιχείο το οποίο χρησιμοποιούσαν για αυτή τη δουλειά. Μια ιστορία, γι' αυτό είδα την πόση τέλος. Πες στο παρακολουθείτε. Πάμε παραπέρα. Ναι, εδώ υπάρχει γραμματώσιμο ανεστραμμένο μηδέν, μετατοπισμένη αριθμή, ανισόπεδη αριθμή, και εδώ διάφορα σφάλματα. Προσέξτε, σε αγραμματώσιμα αυτά το 71, ανεξαρτήτως του χρώματος, αν είναι δηλαδή λεμονή, αν είναι σορφερίνο,
οι αριθμοί ελέγχου είναι κόκκινοι. Τώρα, προσέξτε κάτι άλλο. Υπάρχει στις οριστικές εκδόσεις του 62-67, στα λεγόμενα εινόχρωμα, τα λίτερα, τα 40 λεπτά, μια ποικιλία που είναι το γραμματώσιμο κόκκινο. Θα μπορούσε κανείς να το περάσει για σολφερίνο. Η διαφορά είναι ο αφενός με στο χρώμα του εκείνο είναι το χρώμα των εινοχρώμων, αφετέρου στην διαφορά του χρώματος των αριθμών ελέγχου που εκείνα μεν είναι κόκκινα, αλλά όχι ακριβώς αυτά. Κάτι διαφορετικό. Αλλά τι γίνεται. Και εκείνο το 40 λεπτό είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο γραμμά, το οποίο νομίζω παρέλειψε την άλλη φορά να σας πω το επισημάνω. Αυτή την ποικιλία είναι χρωματική. Τώρα, οι εκδόσεις αυτές συνεχίστηκαν με τη διαφορά ότι πλέον άρχισε να χρησιμοποιείται. Α, εδώ, τα διακρίνατε εδώ τα οξυδωμένα, μην κρέλετε. Ναι, το στην άκρη που ήταν το ήχο. Τώρα, και άρχισε να χρησιμοποιείται ένα χαρτί το οποίο είναι ιδιωτό. Όταν το δει κανείς το πώς, από πίσω δει, φαίνεται ότι έχει ένα δικτύωμα. Αυτά τα λέμε, είναι τα λεγόμενα παπιέ γκρενέ, όπως έτσι κράτησε. Τα λέω και όταν η φιλοτελική ορολογία ήταν στην κατοική. Οι άλλοι τώρα είναι το mesh paper, το mesh δηλαδή το δίκτυο. Και εδώ τα λέμε είτε γραμματώσιμα σε δικτυωτό χαρτί, είτε γραμματώσιμα σε ψηλό χαρτί, διότι ως επί το πλήστο, πέραν του δικτυώματος και το χαρτί είναι ψηλό. Εδώ έχουμε, πάμε στις επιστροφές αξίες, έχουμε μονόλεπτα τα οποία το χαρτί δεν είναι ψηλό, ούτε δικτυωτό. Και γενικώς έχουν ένα χρώμα, το χρώμα τους έχει μια πρόσμιξη γκρι μέσα. Η γόμα από πίσω είναι, όπως λένε οι ιερώδεις, δηλαδή έχει μια διαφάνεια, χωρίς να είναι ψηλό το χαρτί, το οποίο οφείλεται στην ελαιόδη εκτύπωση και στο είδος της γόμας. Αλλά κυρίως είναι αυτό το έντονο γκριζάρισμα τα οποία τα διακρίνει. Αλλά έχουμε και σκούρα, όπως το δω, και θέλει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Είναι γενικώς τα μονόλεπτα αυτών των ετών ένας μπελάς, διότι συγχαίονται και με τις επομένες εκδόσεις του 1985-1980 μέχρι ακόμη και με τα μονόλεπτα της εκδόσεως του 1986. Τώρα, εδώ είναι το δίλεπτο το οποίο ορισμένοι το έχουν χρυσοπληρώσει, το χρυσοπληρώνουν. Κάνε μια διάλεξη εδώ δίλεπτο. Δεν είναι, δηλαδή, δεν ξέρω, δυσκολεύομαι να βρω τι είναι αυτό το οποίο το καθιστά από το γραμματώσιμο αφενός ως ανήκω στην έκδοση του 1981-1986, αφεντέρου ότι είναι τόσο σπάνιο. Δεδομένου ότι το σκούρο, αυτό το καφέ, το σκούρο καφέ, μπορεί να οφείλεται και σε οξύδωση. Όταν τελειώσουμε, έχω ένα-δυο δίλεπτα τα οποία θα μπορούσε κανείς να τα κατατάξει εδώ, πάντως όχι εγώ, δεν θα τα δω ποτέ εδώ. Είναι ψηλό χαρτί, είναι κοντόγεννα, έχουν χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να δω. Συνιστώ πολύ μεγάλη προσοχή όταν σας προσφερθεί ένα τέτοιο γραμματώσιμο ως δίλεπτο και σας ζητήσουμε τώρα, εδώ στα πεντάλεπτα, λέω είναι που το δικτύωμα βγάζει μάτι, όπως λέμε. Είναι σαν να πραγματικά δηλαδή, κλασικά, κλασικό δικτυωτό χαρτί, με διάφορες αποχρώσεις. Έχει και μια ωραία απόχρωση, ένα σμαράγδι πράσινο, το οποίο
έτσι, για ένα πολύ μικρό χρώμα. Όπως επίσης έχουμε και ποικιλία χρωματικής πυσαρχικούς ελαιόντου. Αυτό τώρα το σφάλμα, το ανεσταμένο 5, λέγεται ότι υπάρχει ένα αντίτυπο, νομίζω, Ανδρεάδη, και εγώ δεν το έχω δει. Θα πρέπει να είναι σε δίκτυο το χαρτί. Αυτά είναι τα διπλά πέντε σε αυτές τις, βλέπετε εδώ ακόμη και το δικτύωμα. Τα διπλά πέντε σε αυτή την έκδοση είναι αρκετά. Σε διάφορες θέσεις. Εδώ έχουμε το διαχωριστικό πλακίδι, το 51. Είναι εύκολα να γνωρίσουμε τα γραμματώσουμε αυτά από το επαναλαμβάνω από το δικτύωμα του χαρτιού. Είναι έντονο το δικτύωμα και τα αναγνωρίζει κανείς πολύ εύκολα. Εδώ παραγωγούμε. Αυτά είναι από την πολλή χρήση και από την κακομεταχείριση. Έχουνε, δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι πανηγείο, είναι μια σφυριά από το τεχνί. Και τώρα ξαναβοδίζει. Το τώρα, παλιότερα. Διάφορες αποχρώσεις του πορτοκαλί σε τρεις τύπους χαρτιών, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί. Στο ένα τύπο κυριαρχεί το πράσινο. Λένε στο άλλο τύπο χαρτιού κυριαρχεί η κυρία του μπλε μέσα. Και τέλος έχουμε το βιολασέ, δηλαδή ένα χαρτί λιλά. Υπάρχουν και άλλα χαρτιά, υπάρχουν και τέλος πάντων ποικιλίες διάφορες, τις οποίες μπορούμε να τις δούμε σε μια άλλη ευκαιρία, διότι δεν είναι. Έχουμε πλήθος αριθμών σφαλμάτων αριθμό ελέγχου. Έχουμε ανεστραμμένο 0, ανεστραμμένο άσο, ανεστραμμένο 0-1-10, το ίδιο με ανεστραμμένο 10, το 0 κανονικό. Εδώ τώρα, το χωρίς αριθμό ελέγχου, αυτό είναι στο κάτω μέρος του φύλου, στις 10 θέσεις, και αυτό το έχει ο Θανάσης όλη τη σειρά. Το 10 θέσεων την έχει. Έχει γράψει. Την έχει. Είναι και όλο το πατέρα μου εδώ πέρα. Από το πέντε του πατέρα. Έχω και τα 10. Και τα 10 τα έχει. Θέση 141, 142. 50. Και μία θέση είναι επιφακέλου. Κοίταξε, καλό είναι να το αναδημοσιεύσεις αυτό στο περιοδικό του διότι το είχαν σακατέψει κάποτε. Ναι, ναι. Να το έχω έτοιμο να το φτιάξω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπήκε το φύλλο μπήκε κατά τέτοιο τρόπο, το ώστε η τελευταία σειρά να μην απέξω. Καθίστε. Δίπλος έχουμε. Εδώ πάλι ένα και διπλός και τον άσο. Αυτό σκέφτομαι λίγο, σε ένα αυτό είναι σπανιό, το γραμματόσφαιρο. Σχετικά ναι, θα λέγαμε. Εδώ πάλι. Εδώ. Νίκο. Εδώ πρασινίες.
Είναι το διαχωριστικό πλαίσιο. Το 0-0 που έχει βρεθεί σε αυτή την έκδοση. Όχι. Αυτό χαρτί είναι πράσινο τώρα. Αυτό θα διακαλύψει ότι. Τι είναι πράσινο. Πολύ ελαφρά χρειά πράσινο μέσα. Αλλά έχουν πόσο ελαφρύ. Πρέπει να το βάλεις για να καταλάβεις διαφορά. Έτσι θεωρητικά δεν είναι τίποτα. Πρέπει να έχεις διπλό να αντιπλαστάρουν. Μόνο έτσι θα καταλάβεις ότι υπάρχει χρωματική διαφορά, την οποία εσύ βαφτίζεις όπως θέλεις. Γίνεσαι σαν... κενωνός δηλαδή. Ακριβώς, σαν να φαίνεται έτσι, σαν να φαίνεται αλλιώς. Εκείνο το οποίο είναι σαφώς, το οποίο σαφώς διακρίνεται, είναι το πιο λασέ. Αυτό το λιλά.